Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ξεκινήσουμε με την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τη Γεωφυσική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας. 7,8 δίνει η μέτρηση της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας. Σημειώθηκε στα βορειοανατολικά του Κράιστσερτς. Υπάρχει ένας συναγερμός για τσουνάμι σε ολόκληρη την Ανατολική Ακτή. Έχουν φτάσει βέβαια τα πρώτα κύματα ύψους μέχρι και 2 μέτρων. Αλλά ενδέχεται, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ακολουθήσουν μεγαλύτερα, 3 έως και 5 μέτρων. Υπάρχουν βέβαια εκκενώσεις περιοχών, υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές και εκτεταμένες ζημιές. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγα λεπτά, πρέπει να υπάρχουν και 2 νεκροί. Η προειδοποίηση για το τσουνάμι ισχύει για την πρωτεύουσα Ουέλλινγκτον. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Οι πολίτες βγήκαν έντρομοι στους δρόμους και κλήθηκαν βέβαια αμέσως μετά, είχαν οι σιρήνες, κλήθηκαν να απομακρυνθούν υπό τον κίνδυνο τσουνάμι. Υπάρχουν αναφορές για εικόνες καταστροφής σε δρόμους, σε γέφυρες, σε κτίρια στο νότιο νησί. Και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε πολλές πόλεις, κυρίως όπως είπαμε όμως, στην Ανατολική Ακτή. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από που ήρθαν πριν από λίγο με το δορυφόρο και η στιγμή του σεισμού που ακόμα και οι άνθρωποι που περπατούν δεν μπορούν να σταθούν, τρικλίζουν. Αλλάξουμε θέμα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Καθημερινή στέλνει σαφή μηνύματα προς τους Έλληνες πολίτες, τους εταίρους και τους δανειστές της Ελλάδος, αλλά και, και στην κυβέρνηση, περίπου 24 ώρα πριν έρθει. Σαφές μήνυμα στήριξης προς τον ελληνικό λαό στέλνει ο Μπάρακ Ομπάμα λίγο πριν την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται ελπίδα, λέει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να δίνουν τεράστια σημασία στη συμμαχία με την Ελλάδα και πως η Ουάσιγκτον είναι στενός εταίρος στην πάταξη της τρομοκρατίας, προκειμένου να ανακόψουμε τη ροή ξένων τρομοκρατών και να αποτρέψουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ακόμη ότι όσο η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει τα επώδυνα βήματα στις μεταρρυθμίσεις και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με τάξη και ανθρώπινο τρόπο, οι Έλληνες πολίτες θα έχουν ένα φίλο και σύμμαχο στις ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι η Ελλάδα έπρεπε να κάνει βήματα για να μεταρρυθμίσει την οικονομία της και θέλω, λέει χαρακτηριστικά, να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Τσίπρα και τον ελληνικό λαό για τα δύσκολα και επώδυνα βήματα που έχουν κάνει για να δείξουν ότι η Ελλάδα εργάζεται για να βοηθήσει τον εαυτό της. Ο Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει επίσης: θα συνεχίσω να προτρέπω τους πιστωτές της Ελλάδος να κάνουν τα βήματα που είναι απαραίτητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να επιστρέψει σε υγιή οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένης και της παροχής ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους. Τώρα στακώς, εννοείται ότι θα γίνει από σήμερα το βράδυ, αύριο η Αθήνα, καθώς με την έλευση του Μπάρακ Ομπάμα. Ήδη κυκλοφόρησαν και οι προσκλήσεις για την ομιλία του στο Ίδρυμα Νιάρχος. Και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχουν προσγειωθεί και 2 αεροπλάνα στην Ελευσίνα από χτες, όπου μετέφεραν τι άλλο, πράκτορες, αλλά και τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιήσει ο απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρά στο Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο κατεβάζει ρολά για το κοινό από αύριο έως και την Πέμπτη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος. Δρακόντια θα είναι όμως τα μέτρα και κατά την ημέρα διεξαγωγής ομιλίας του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου, καθώς όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, όσοι παρευρεθούν θα υποβληθούν σε ελέγχους αεροδρομίου, που σημαίνει ότι στις εισόδους θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων και κρυκτικών υλών. Αρκεί να σημειωθεί ότι η συνοδεία του Μπάρακ Ομπάμα φτάνει τα 770 άτομα, ενώ έχουν ενοικιαστεί 440 οχήματα. Μάλιστα, οι διοργανωτές του event συμβουλεύουν το κοινό που θα παρακολουθεί στην ομιλία να έχει πάνω του όσο το δυνατόν λιγότερα αντικείμενα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Ακόμη, απαγορεύονται στο εσωτερικό του ιδρύματος σακούλες, αιχμηρά αντικείμενα, ομπρέλες, καθώς και οτιδήποτε σε υγρή μορφή. Αντίθετα, επιτρέπονται οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, οπότε όσοι δώσουν το παρόν θα έχουν τη δυνατότητα να απαθανατήσουν το γεγονός. Εν τω μεταξύ, στρατιωτική εκστρατεία θυμίζει η επιχείρηση των Αμερικανών πρακτόρων που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη επίσκεψη του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου στις 15 και 16 Νοεμβρίου.
Ήδη προσγειώθηκαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας κάτω από άκρα μυστικότητα αεροπλάνα του Αμερικανικού στρατού. Τα αεροπλάνα μετέφεραν τα οχήματα ασφαλείας του Προέδρου και περίπου 150 άτομα υγειονομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε επιφυλακή. Νωρίτερα είχε φτάσει ένα δεύτερο αεροπλάνο το οποίο μετέφερε 300 πράκτορες, στρατιωτικό εξοπλισμό και ένα ελικόπτερο, η χρήση του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλησπέρισω τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Από πού έρχεστε τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί, επειδή σας παρακολουθώ. Πριν δύο μέρες Ρώμη, Κέρκυρα. Σήμερα ήρθα από την Κέρκυρα, χθες είχα μια ομιλία στην Κέρκυρα. Και... έτσι, τουλάχιστον ήρθατε κατευθείαν, καταλαβαίνω ότι είσαστε και κουρασμένος. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για την επίσκεψη, για την έλευση του Μπάρακ Ομπάμα. Θα πρέπει να δίνουμε σημασία. Βεβαίως, πρέπει να δίνουμε σημασία ανεξαρτήτως αν αυτή τη στιγμή ο Ομπάμα δεν είναι πια πρόεδρος. Θέλω να πω, έχει εκλεγεί. Ναι, απερχόμενος πρόεδρος. Γιατί η πολιτική, ξέρετε, της Αμερικής, πέρα από τις προσωπικές πινελιές που μπορεί να βάλει ο εκάστοτε πρόεδρος, υπάρχει μια γενικότερη εξωτερική πολιτική η οποία είναι σταθερή. Η οποία δεν αλλάζει με τίποτα σε γενικές γραμμές, γιατί έτσι είναι τα σοβαρά κράτη. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική της Αμερικής στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, που θέλει η Ελλάδα να παραμένει πάντοτε στα πλαίσια επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα λοιπόν, εκεί θα κάνουν τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, χωρίς υπερβολές, για να παραμένει γεωπολιτικά η Ελλάδα κάτω από την ομπρέλα ελέγχου της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα. Ότι θα βοηθήσουν όσο μπορούν στο χρέος. Απ' την άλλη, βέβαια, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Να βοηθήσει η Αμερική στο χρέος, να βοηθήσουμε όμως και εμείς με κάποιες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει όσο γίνεται να τις πραγματοποιήσουμε πιο γρήγορα, για να μπορέσει η Αμερική να βάλει και λίγο βέτο, αν θέλετε, με τον τρόπο της, προς την απεχθή λιτότητα της Γερμανίας και του Σόιμπλε, για να μπορέσει επιτέλους η χώρα μας να απελευθερωθεί λίγο από αυτό τον δυσβάσταχτο κατάσταση που έχει το χρέος, το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούν οι ξένοι σαν μια μορφή εκβιασμού για να περάσουν τα δικά τους. Μπορεί να πιέσει όμως δηλαδή και το Βερολίνο, ή να αλλάξει μια ολόκληρη ευρωπαϊκή πολιτική ουσιαστικά? Δεν χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η πολιτική. Μπορεί να πιέσει. Από κομμάτι το κάνει η Γερμανία στην Ευρώπη. Ναι, μπορεί όμως η Γερμανία να αλλάξει λίγο πολιτική αν δει ο Ομπάμα ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες σε σχέση με το φορολογικό, σε σχέση με τα εργασιακά, σε σχέση με διάφορα. Έτσι, δεν λέω να είναι να κάνει ακριβώς αυτά που ακούγονται, αλλά κάποιες τέλος πάντων αλλαγές, οι οποίες τι είναι αυτές οι αλλαγές, προς την ελευθερία της αγοράς. Εάν αυτά τα πράγματα τα κάνει, αν δούμε ότι υπάρχει μια μορφή λιγότερου κρατισμού και μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη για τις αγορές, τότε να είστε σίγουρος ότι η Αμερική θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει, και η Γερμανία βέβαια δεν μπορεί να βάζει βέτο στην Αμερική, διότι παραμένει το αφεντικό. Απ' τη μία είναι η Κίνα, απ' την άλλη είναι η Αμερική. Παραμένουν δύο μεγάλα αφεντικά. Ξέρετε τι γίνεται όμως? Υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα στον τύπο που λένε δύο πράγματα. Πρώτον, η εφημερίδα Αγορά λέει ότι η ψωστόχαστρο των δανειστών, μάλλον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περισσότερο, που τάσεται στο πλευρό του Ταμείου ο Μπάρακ Ομπάμα και το έχει πει δεκάδες φορές σε δηλώσεις του, λένε για το δημόσιο. Έχει μπει στο στόχαστρο το δημόσιο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κατά όσον αφορά τους επίορκους, ότι θα πρέπει να φύγουν, όπως και αυτά που ακούγαμε τόσα χρόνια για κάποιες υπηρεσίες φαντάσματα, 150 τόσες ήταν, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί πέρα όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα και με την εφημερίδα Το Βήμα, το άλλο δημοσίευμα, λέει ότι θα πρέπει να κοπούν μισθικές συντάξεις και κυρίως, επειδή τα έσοδα δεν πάνε καλά, να χαμηλώσει ακόμη και το φορολογικό όριο. Είναι στις 8.600 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα από τα πιο βασικά, αυτά που αγγίζουν το αίσθημα κοινωνικού δικαίου, δημοσίου δικαίου. Αυτό το οποίο αναφέρατε στην αρχή για διάφορα επαγγέλματα, θέσεις φανταστικές και ούτω καθεξής, αυτά θα πρέπει να διορθωθούν. Είπα. Δεν είμαι κατά. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Αυτά θα συμφωνήσουμε από όλα. Ξεκινάμε το πρώτο. Και θα αναφέρω σαν παράδειγμα ότι το αντίστοιχο γεγονός συνέβη στη Γαλλία την εποχή του Σιράκ, στο Δήμο του Παρισιού, και είχαν αυτά τα λεγόμενα emploi fictif. Τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Τα λεγόμενα φανταστικά επαγγέλματα. Με βάση αυτό καταδικάστηκε ο Σιράκ και κατ' επέκταση ο τότε πρωθυπουργός, ο Ζουπέ, αυτός που πιθανόν θα γίνει ο πρόεδρος, και έφυγε 6 χρόνια από τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος στις γαλλικές εκλογές. Άρα λοιπόν, γιατί στα άλλα κράτη αυτού του είδους οι παρανομίες που αφορούν το δημόσιο
τιμωρούνται με βάση τον κώδικα του δημοσίου δικαίου και να μην μπορούν να γίνουν με εμάς. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία αγγίζουν την έννοια του δικαίου, την έννοια της αδικίας, και από εκεί και πέρα, ως προς το αφορολόγητο, νομίζω ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Εάν δούνε αυτοί ότι εμείς κάποια γενικά πράγματα τα κάνουμε, ότι δεν μετατρέπουμε το δημόσιο σε κομματική αποθήκη, σε κομματική φωλιά των ημετέρων, mm-hmm. από οποιοδήποτε χώρο, αλλά ειδικά από την σημερινή κυβέρνηση, έτσι όπως, γιατί μιλάμε για αυτή τη σημερινή κυβέρνηση, σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι και οι άλλοι θα έχουν πιο ευρύ τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Αν εμείς τους πούμε ότι τα κάνουμε καλά, άρα κατανοήστε και εσείς κάποια πράγματα δικά μας, με βάση τα ανθρώπινα κριτήρια και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έχουμε πιθανότητες. Αλλά να δείξουμε ότι μπορούμε. Τι άλλαξε με τον Τραμπ? Τον Τραμπ, κοιτάξτε, καταρχήν, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση πολύ γρήγορη. Δεν νομίζω ότι ψήφισαν Τραμπ, η άποψή μου είναι. Ψήφισαν εναντίον της Κλίντον. Ψήφισαν εναντίον ενός παγκοσμιοποιημένου διεφθαρμένου συστήματος, το οποίο έχει φτιάξει μια ελίτ του χρήματος, η οποία ελίτ γίνεται όλο και πιο πλούσια και η φτωχή όλο και πιο φτωχή. Αυτή η ελίτ κάνει μια σειρά από επεκτατικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μήκη και πλάτη, μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτεί τους οικονομικούς, τους γεωπολιτικούς πόρους και να μπορέσει να τροφοδοτήσει έτσι την λεγόμενη άρχουσα ελίτ της παγκοσμιοποίησης. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει απειβδίσει, όπως παλιότερα και στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, ειδικά στην Αμερική που ήταν το τελευταίο προπύργιο αυτής της ελίτ, έπεσε η κατάσταση. Άλλαξε. Δεν ψηφίσαν λοιπόν Τραμπ, γιατί και ο Τραμπ είναι πλούσιος και ο Τραμπ είναι μέσα στο κύκλωμα, όχι αυτής της ελίτ, αλλά στο λεγόμενο οικονομικό κύκλωμα. Ψήφισαν λοιπόν Τραμπ, πρώτον γιατί ήθελαν να τιμωρήσουν το παγκόσμιο σύστημα, δεύτερον διότι ο Τραμπ πρόφερε 2-3 μέτρα, τα οποία είναι αυτά που ήθελε να ακούσει ο κόσμος και τα οποία θέλουμε και εμείς εδώ να τα ακούσουμε. Πρώτον, το οποίο πρότεινε, μείωση φορολογίας. Προεκλογικά τα έχουμε ακούσει, μετά αλλά σε μια διαφορά, ότι ενώ σε εμάς δεν έχουμε βάρος σε αυτά που λέμε, η Αμερική, και αυτό που λέω εγώ μπορεί να αποδειχθεί σε γενικότερες γραμμές, η Αμερική στο μεγάλο ποσοστό των δηλώσεων των υποψηφίων μένει πιστή. Γιατί έχει να κάνει με ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο, μια άλλη θεσμική συνείδηση. Μικροαλλαγές μπορούν να γίνουν, μικροδιαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν. Όπως αυτό το Obamacare, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ θα το λάβει υπόψη του, γιατί το αντιμετωπίζει καλά ο κόσμος, αλλά και γενικότερα νομίζω και το ίδιο το σύστημα, το οποίο θέλει να μην υποπέσει στις συνέπειες του αναρχοκαπιταλισμού, αλλά στις συνέπειες ενός φιλελεύθερου καπιταλισμού. Έτσι υπάρχει διαφορά με τον αναρχικό καπιταλισμό και τον φιλελεύθερο καπιταλισμό. Αυτός ο αναρχικός καπιταλισμός δημιουργεί τεράστιες καταστάσεις. Λοιπόν, το ίδιο το σύστημα δεν το θέλει εν μέρη. Άρα λοιπόν κάποια πράγματα θα μείνουν, δεν θα αλλάξουν. Αλλά όταν όμως λέει στον κόσμο ότι θα μειώσει τη φορολογία, που σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες επενδύσεις, και έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Αμερική. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις σχέσεις με τα άλλα κράτη. Ο Τραμπ τι θέλει? Θέλει αυτό το οποίο θέλουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Να αποφασίζουν οι Αμερικάνοι σε γενικές γραμμές για την Αμερικάνικη πολιτική και την Αμερικάνικη οικονομία. Και εμείς αυτό δεν θέλουμε? Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς λοιπόν? Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη? Επειδή είσαστε και ευαισθητοποιημένος για την κλιματική αλλαγή, ποια μπορεί να είναι αυτή η αλλαγή που λέει ο Τραμπ? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν έχουμε το ξέρουμε όλοι αυτό που είναι στη Νέα Ζηλανδία τώρα και που θα ακολουθήσει, όλες αυτές οι συνέπειες σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται, ενώ η κλιματική αλλαγή, από αυτό που ονομάζουμε υπερθέρμανση του πλανήτη. Σωστό. Υπάρχει ένα μεγάλο debate, μια μεγάλη αν θέλετε ρήξη ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να επιβληθούν στη φύση με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, και σε αυτούς μια άλλη πλευρά, η οποία σου λέει να πάρουμε ό,τι μπορούμε από τη φύση, αλλά ταυτόχρονα να μην βιάσουμε αυτή την συνθήκη αρμονίας που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τη φύση. Το τελευταίο μεγάλο οικολογικό συμπόσιο για την κλιματική αλλαγή που έγινε στο Παρίσι πριν από λίγο καιρό, στο οποίο συμμετείχε και ο Ομπάμα και ο Λαν και όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, πήρε μία σειρά αποφάσεις, μία των οποίων είναι αυτό που ονομάζουμε delocalization. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή τα μεγάλα εργοστάσια να απομακρυνθούν μαζικά από τις μεγάλες πόλεις, να υπάρχει μια αναλογική μετάθεση αυτών για να μην βαρύνεται το κλίμα. Και μια σειρά από άλλα μέτρα, έτσι, όπως ας πούμε μείωση αυτοκινήτων, μείωση υγραερίου, περισσότερα ποδήλατα και ούτω καθεξής. Λέω τώρα μερικά εύκολα μέτρα, υπάρχουν και άλλα σε σχέση με το πετρέλαιο.
Έτσι, λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου σε κάποιους τομείς και ούτω καθεξής. Εάν αυτά τα μέτρα μπορούσαν να τα κάνουν και στην Ευρώπη, γιατί ο Τραμπ είπε ότι θα τα ακολουθήσει στη μεγάλη πλειοψηφία. Εάν και οι Ευρωπαίοι τα ακολουθήσουν και πιστεύω ότι πρέπει και θέλουν, τότε να είστε σίγουροι ότι θα επέλθει μια καλύτερη σχέση των παγκόσμιων πολιτών με τη φύση. Διότι πάνω απ' όλα ζούμε όχι για να εργαζόμαστε μονίμως για τα συμφέροντα κάποιων πλουσίων. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος όμως. Μπορούμε, ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εργαζόμαστε για να έχουμε μια ευδαιμονία. Εργαζόμαστε για να είμαστε καλά με τον εαυτό μας και να είμαστε και καλά με την οικογένειά μας και με τους φίλους μας. Το περιβάλλον είναι καθοριστικό, όπως επίσης και η χαρά της εργασίας, για να μπορέσουμε να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό που κάνουμε. Ας το λάβουμε υπόψη μας. Ας το περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Ας το περάσουμε για να μπορέσουν οι νέες γενιές, τα παιδιά μας, να ζήσουν καλύτερα. Θα ήθελα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, καθώς 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι ήταν η επίθεση των τζιχαντιστών στο Stade France, καφετέριες, στον συναυλιακό χώρο στο Μπατακλάν, 130 συνολικά οι νεκροί. Σήμερα λοιπόν έγιναν τελετές και εκδηλώσεις στη Γαλλία. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Ένα χρόνο μετά και με τη νίκη να έχει μεσολαβήσει η Γαλλία όχι μόνο τελεί ακόμη υποκατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς διαμηνύει πως ο Κύψος θα παραταθεί. Το χάος στις 13 Νοεμβρίου του 2015 είχε ξεκινήσει από την έκρηξη καμικάζι στην είσοδο του Stade France. Είχε συνεχιστεί με το τυφλό γάζωμα μπαρ και εστιατορίων πιο κοντά στο κέντρο και είχε κορυφωθεί με την ομηρία στη συναυλία στο Μπατακλάν, όπου κατά τη διάρκεια της πολύωρης δοκιμασίας δολοφονούντος συνολικά 89 άτομα, μέχρι οι ένοπλοι να πυροδοτήσουν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι και να πέσουν και εκείνοι νεκροί. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ βρέθηκε στην είσοδο του Stade France για τα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλακέτας για τον Μανουέλ Ντίας, θύμα του καμικάζι. Μετά την κατάθεση στεφάνου και την τήρηση ενός λεπτού σιγή, ο γιος του θύματος διάβασε κείμενο για τις αξίες της γαλλικής κοινωνίας με επίκεντρο την ανοχή στο διαφορετικό. Στη συνέχεια, ο Λαντ με τον πρωθυπουργό Βάλς και τον δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταργκό, βρέθηκαν στα υπόλοιπα σημεία των επιθέσεων, περνώντας από τα μπαρ και εστιατόρια στο 10ο και 11ο διαμέρισμα, τα οποία είχαν γαζώσει οι τρομοκράτες και κατέληξαν στον Μπατακλάν, όπου απέτησαν φόρο τιμής. Την προηγούμενη νύχτα το θέατρο είχε ανοίξει για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο με συναυλία του Sting. Ήταν άτυπα η πρώτη εκδήλωση για την επέτειο και έγινε σε κλίμα κάθαρσης. Έχουμε δύο δουλειές να κάνουμε εδώ. Πρώτα θα θυμηθούμε όσους έχασαν τη ζωή τους και μετά να γιορτάσουμε τη ζωή, είπε ξεκινώντας τη συναυλία ο Sting. Οι επιθέσεις, ενώ δεν είχε ακόμη περάσει χρόνος από το Σαλί Εμπντό, είχαν έρθει να συνταράξουν όχι μόνο τη γαλλική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πυρήνας που την εκτέλεσε κινείτο μεταξύ Παρισιού και Βρυξελών, φωτίζοντας ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζονταν στη Γαλλία. Κάτι που επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο και με τις επιθέσεις στο Βέλγιο, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του μοναδικού εν ζωή καταζητούμενου για την 13η Νοεμβρίου, Σαλάχ Αμπντεσλάμ. Στο ίδιο το εσωτερικό της Γαλλίας, το Παρίσι άνοιξε μια περίοδο συνεχούς ανανέωσης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Οι επιθέσεις στην Ίγκια το καλοκαίρι απομάκρυναν το ενδεχόμενο άμεσης απόσυσής της. Ενώ κατά τη διάρκεια της επετείου, ο Μανουέλ Βάλς έδειξε, μιλώντας στο BBC, πως το μέτρο πρόκειται να παραταθεί εκ νέου. Κύριε Δαβέτα, εντάξει, δεν ξέρετε την Γαλλία. Όχι μόνο ξέρω το γεγονός, ξέρετε ότι εγώ έχασα και δύο φοιτητές. Ναι, βέβαια. Έτσι, το πρωί, μιλούσα με μία φοιτητριά μου, της είχα αναθέσει εργασία και το βράδυ όταν έφτασα εκείνη την ημέρα ταξίδευα στην Αθήνα και όταν ήταν Παρασκευή, το θυμάμαι, και όταν έφτασα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι η κοπελιά δεν ήταν στη ζωή. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πέρασα και εγώ ένα πρώτο σοκ. Σαν δάσκαλος, σαν πατέρας, διότι μπήκα στη θέση του πατέρα αυτής της νεαρής κοπέλας. Και εκεί γέμισα οργή, θυμό απέναντι σε αυτούς τους τζιχαντιστές, οι οποίοι χτυπάνε παιδιά και κόσμο, αντί να αντιδράσουν αλλιώς με άλλο τρόπο και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Όποια είναι αυτά. Το κλίμα. Το κλίμα παραμένει δύσκολο. Ξέρετε ότι θα το δείτε όσοι ταξιδέψετε στο Παρίσι, περνάμε διπλό έλεγχο. Ο έλεγχος ο πρώτος που γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μόλις φτάνουμε με όλες τις εταιρείες, ελληνικές ή γαλλικές, περνάμε εκ νέου έλεγχο και μάλιστα αρκετά αυστηρό, που μας καθυστερεί πάνω από 20 λεπτά, μισή ώρα, στο γαλλικό αεροδρόμιο, λίγο πριν, δηλαδή με το που βγαίνουμε από το αεροπλάνο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μέτρα έχουν ενταθεί, η Σέγγεν εν μέρη έχει καταργηθεί de facto, εκ των πραγμάτων από τη Γαλλία, ειδικά σε θέματα που έρχονται από χώρες στις οποίες πιστεύουν ότι δεν γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος, όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί αυτό μεταφράζεται, αυτό ερμηνεύεται από αυτόν τον έλεγχο. Από άλλες χώρες είναι λιγότερο αυστηρός ο έλεγχος. Από την Ελλάδα είναι αρκετά αυστηρός.
Δεν πάβει λοιπόν το κλίμα να είναι βαρύ, δεν πάβει να υπάρχει αυτή η σκιά της απειλής ανά πάση στιγμή. Μπορεί εν μέρη να έχει κάπως ξεπεραστεί, αλλά φτάνει ένα απλό γεγονός για να ενεργοποιήσει τα τραύματα, τις τραυματικές μνήμες και ο κόσμος αμέσως να αντιδράσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ταβέτα, για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ και ήθελα μια κουβέντα μόνο για τους τηλεθεατές. Πείτε μου. Θα πρέπει οι τηλεθεατές να καταλάβουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές υπάρχει ανάγκη από πολιτισμό. Θα πρέπει να γεμίζουν τις αίθουσες του πολιτισμού. Όσο περισσότερο γεμίζουν τις αίθουσες του πολιτισμού, όσο περισσότερο αντιδρούν με πολιτισμό με τέτοιο τρόπο, τόσο καλύτερα θα γεμίσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις για να τα βγάλουν πέρα όχι μόνο με την κρίση, αλλά με και τον οποιοδήποτε μορφή εχθρό. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Να αλλάξουμε και θέλαμε, θέμα και κλίμα, καθώς εκδήλωση για το μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Προβολής του Έργου του Κισάμου και Σελήνου Αηδήμου Μητροπολίτου Ειρηναίου. Παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κ. Ιερονίμου, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου. Η εκδήλωση για το μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη έγινε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Κυριτσάκης για το έργο του Αηδήμου Ιεράρχη. Τιμούμε σήμερα το φωτισμένο Ιεράρχη, τον Αρχικό Ραγματιστή, τον Αγνό Ιδεολόγο, τον Διακεκριμένο Θεολόγο, τον Μεγάλο Ευεργέτη Ψυχών και Ανθρώπων, τον Καρύεντα Ζωή Άνθρωπο, τον Ειρηναίο Γαλανάκη. Πολλά έχουν γραφεί και θα γραφούν για να αποτυπώσουν κατά το ανθρωπίνο δυνατόν τα οράματα, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τις παρακαταθήκες, τις διδαχές, τις ανησυχίες, αλλά και τα ανεξάρτητα θέματα αγάπης του Ειρηναίου για τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όλοι μας, και ο Αρχιεπίσκοπος, και ο Πρόεδρος, και ο Πρωθυπουργός, και οι βουλευτές, όλοι μας, οι απλοί άνθρωποι, οι έχοντες και μη έχοντες, είναι η ώρα της συνεργασίας. Είναι η ώρα που πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις και να βγούμε από αυτή τη δυσκολία και να περάσουμε στην απέναντι όχθη του ποταμού. Αυτό θα ήταν η μεγάλη ευχή ενός πατέρα προς τα παιδιά του. Αυτό θα ήταν η ευχή μου από αυτή τη θέση και πιστεύω ότι και ο μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος από τη θέση που βρίσκεται, γι' αυτό θα προσεύχεται αυτό να κάνουμε. Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ για το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου. Την εκδήλωση έκλεισε με εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακά άσματα η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του χωράρχη Δημητρίου Καρούζου. Ότι σήμερα έγινε ο αυθεντικός μαραθώνιος στην Αθήνα. Η ΟΠΑΠ ΑΕ, λοιπόν, με αφορμή αυτό το μαραθώνιο, προσκάλεσε όλους να συμμετέχουν δωρεάν αυτή τη χρονιά στην νέα διαδρομή προσφοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε κάποιος να συμβάλλει στην ανακαίνιση των δύο πανεπιστημιακών παιδιατρικών νοσοκομείων, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, που υλοποιεί βέβαια η ΟΠΑΠ ΑΕ στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η
ο ΠΑΠ μέσω της εφαρμογής διαδρομή προσφοράς, την οποία μπορούσαν όλοι να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο ή μέσω του υπολογιστού τους, επισκέφθηκαν το σύνδεσμο www.διαδρομεσπροσφοράς.gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να παίξουν, να τρέξουν και να προσφέρουν. All of us at OPAP are delighted to be sponsoring this event again for the sixth consecutive year. It combines our passion for sport and our desire to give back to society. Δύσκολο. Δύσκολο. And I am glad that everybody is here to support the good thing. Ήταν μια υπέροχη χρονιά. Το application κάτι καλύτερο συγκέντρωσε 2.800 μέχρι στιγμής για να ανακαινιστούν τα παιδιατρικά νοσοκομεία Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Έκανα 2 ομάδες από το application, μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Είμαι πολύ ευτυχισμένη για όλη την προσφορά. Μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βρεθήκατε και εσείς σε ένα από τα νοσοκομεία πρόσφατα, μιλήσατε, είδατε. Ναι, πήγα την Παρασκευή να επισκεφθώ το Αγία Σοφία, επειδή ήδη έχουν παραδοθεί κάποιες πτέρυγες από τα προηγούμενα χρόνια της αντίστοιχης ενέργειας. Γιατί ήθελα πάρα πολύ να δείξω και στον κόσμο που συμμετείχε στην ομάδα μου ότι αυτό που κάνουν δεν είναι απλά παιχνιδάκια στο κινητό τους. Αυτά γίνονται μετά έργα, υποδομές, βρίσκονται παιδιά τα οποία προσπαθούν να περάσουν έτσι λίγο πιο ευχάριστα τις ώρες τους στο νοσοκομείο. Μάλιστα, όλοι οι χρήστες εφαρμογής, δρόμοι, επισκέπτες, ακόμη και τηλεθεατές μπορούσαν με ένα απλό check-in να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ποσό που θα προσφέρει η εταιρεία στα δύο νοσοκομεία. Με στόχο να καθιερωθεί ως ο πιο δημοφιλής μαραθώνιος στον κόσμο, ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας με βασικό χορηγό τον ΟΠΑΠ, σήμερα φιλοξενεί περισσότερους από 50.000 δρομείς. Η ΟΠΑΠ προσκάλεσε όλους να λάβουν μέρος στη διαδρομή προσφοράς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι και φέτος, όπως και πέρυσι, θα αγκάλιαζαν την ενέργεια αυτή. Για τα παιδιά, άλλωστε, αξίζει να κάνει κανείς την πιο σπουδαία διαδρομή. Καταρχάς, ο κλασικός μαραθώνιος σαν διαδρομή είναι από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αν όχι δυσκολότερη, γιατί είναι και η ευθετική. Από εκεί και έπειτα, όταν συνδυάζεται και με ένα φιλανθρωπικό σκοπό, όπως η πρωτοβουλία που κάνει ο ΠΑΠ, που μέσα από τα χρήματα που χαρίζει είναι το έργο που προσφέρει τεράστιο, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Πολλά παιδιά σήμερα, τα οποία είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο, θα ευοληθούν από αυτή την πρωτοβουλία. Για πείτε μας, γιατί πώς νιώθετε? Ούτως ή άλλως, εδώ και χρόνια νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλο έργο. Αν κάποιος πάει και δει από κοντά τα νοσοκομεία, θα καταλάβει. Και όταν έχει να κάνει αυτό με την αποκατάσταση της υγείας μικρών παιδιών, νομίζω ότι ευαισθητοποιεί όλους τους πάντες. Αυτούς που τρέχουν και αυτούς που δεν τρέχουν, αλλά συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που δημιουργεί ο ΠΑΠ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store και στο App Store. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες από το βράδυ στα ανατολικά και νότια τοπικές βροχές. Τοπικός παγετός στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση στα ανατολικά. Η θερμοκρασία σε βαθμία περαιτέρω πτώση. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο 3 με 4 και από το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά το βράδυ έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Από το βράδυ ασθενείς, τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νησιού. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα παροδικών βροχών από το βράδυ κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοδυτική 5 και κατά διαστήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky σε 9. Πολλούς εμάς, από σκηνοθέτη, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.